Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Flash Sport εδώ στο NSTV κάθε Τρίτη 7 με 8. Σήμερα βέβαια 5 Ιουλίου θα τραβήξουμε λίγο παραπάνω την εκπομπή, καθώς έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο. Τελευταία φορά που είχε κατεστεί ένα τεχνικό πρόβλημα και δεν μπορείτε και να θαυμάσετε αυτό το νέο που έχω απέναντί μου. Ο λόγος φυσικά για τον Πέτρο Κούτρα, έναν αθλητή sports, μέλος του Ιωνικού Νικαίας και φυσικά ένα πλούσιο που θα το πω και στη συνέχεια. Πέτρο, καλησπέρα. Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της σημερινής καλοκαιρινής εκπομπής. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, καθώς θεωρώ θα θίξουμε σήμερα ένα θέμα που πρέπει σιγά σιγά να αφορά και την Ελλάδα, που έχει να κάνει με τον ηλεκτρονικό αθλητισμό ή αλλιώς τα e-sports, τα οποία αναπτύσσονται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια χάρη και στον κορονοϊό. Λέγοντας λοιπόν e-sports, τι είναι αυτό το άθλημα, γιατί περί αθλήματος πρόκειται? Λέων και στην Ελλάδα, μετά την εισήγηση του κύριου Αυγενάκη στη Βουλή των Ελλήνων, όλοι οι παίχτες, οι άνθρωποι, τα άτομα που ασχολούνται με αθλητικά κυρίως παιχνίδια, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και όχι LOL ή κάτι άλλο, αναγνωρίζονται ως ερασιτέχνες αθλητές, το οποίο είναι ένα σημαντικό βήμα, καθώς ανήκουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οποία Ευρώπη φυσικά είναι πολλά βήματα μπροστά. Κοίτα, το θέμα είναι ότι πολλές φορές έχουμε δει αρκετό κόσμο να πηγαίνει έξω από ίντερνετ καφέ και να βλέπει ξαφνικά μια ομάδα παιχτών να παθιάζεται πίσω από έναν υπολογιστή, και αυτό αφορά, όπως είπες, ποδόσφαιρο και μπάσκετ, είτε ακόμα RPG παιχνίδια ή LOL. Αυτό που κυρίως τραβά τους νέους αυτά τα μέρη. Θεωρώ ότι έχει να κάνει κυρίως ότι βρισκόμαστε στην εποχή της τεχνολογίας. Τα πάντα έχουν να κάνουν με οθόνες, με υπολογιστές, με κονσόλες. Οπότε είναι λογικό και τη νεολαία να την τραβάει αυτή η κατεύθυνση, να το πω έτσι. Όμως σε όλα τα πράγματα θα πρέπει να βάζουμε όρια, να θέτουμε όρια. Καθώς όταν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι επαγγελματικό, είναι μέσα σε κάποια όρια και σε κάποια πλαίσια. Δεν σημαίνει ότι ένας e-sports παίχτης κάθεται 12 ώρες στην οθόνη του και παίζει. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν ισχύει. Τις ώρες όμως που χρειάζεται για να ασχοληθεί κάποιος με το εν λόγω sport, πόσες είναι? Είναι ανάλογα τι θες να πετύχεις. Για μένα και το πώς εξέλιξη χρειάζεσαι. Για μένα θεωρώ ότι αν θες να πρωταγωνιστείς και να προσπαθείς να είσαι στην κορυφή, θα πρέπει να έχεις το γνώση αυτό. Να ξέρεις ότι από πάνω σου πάντα είναι κάποιος άλλος και πάντα θα πρέπει να είσαι καλύτερος από αυτόν. Ωστόσο, είναι ανάλογα και με συνεννόηση πάντα και με τις ομάδες. Ωστόσο, το οποίο θα το αναλύσουμε και στη συνέχεια, θεωρώ ότι ένα 3-4 ώρες την ημέρα είναι ό,τι πρέπει για προπόνηση. Ποιο ήταν το έναυσμα για να σου δώσει, να πεις ότι ξέρεις τι, θα ασχοληθώ ρε παιδί μου με τα e-sports και όχι με κάποιο κοινό άθλημα? Θεωρώ ότι τα e-sports στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ παρεξηγημένα, καθώς δεν υπάρχουν οι σωστοί άνθρωποι στις σωστές θέσεις για να κάνουν σωστή προώθηση του συγκεκριμένου προϊόντος, καθώς μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο ακμάζει την Ευρώπη αλλά και στην Λατινική Αμερική, θα πω κυρίως. Τα έσοδα και οι χορηγίες που γίνονται είναι πάρα πολύ καλές, πάρα πολύ μεγάλες θα έλεγα. Ωστόσο στην Ελλάδα, ξέρεις, είμαστε λίγο κλεισίως κοινωνία. Λέμε ότι παίζει e-sports, είναι νέρτουλας, δεν έχει ζωή κτλ. Κάτι το οποίο δεν ισχύει. Για κακά τα ψέματα, διόρθωσέ μου αν κάνω λάθος, τα e-sports στην Ελλάδα έχουν έρθει τα 5-6 χρόνια και λίγο παραπάνω. Έχουν έρθει αρκετά χρόνια όταν η VGL eSports ήταν ο πρώτος οργανισμός, ας το πούμε, η πρώτη διοργανώτρια αρχή, η οποία κατάφερε και έβαλε τις επαγγελματικές ομάδες στον κόσμο του ηλεκτρονικού αθλητισμού, όπως και τώρα υπάρχουν τμήματα της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, του Άρη, του Ιωνικού, φυσικά που είμαι και εγώ μέλος αυτής της οικογένειας. Αυτή ήταν η πρώτη διοργανώτρια αρχή που άρχισε τη σωστή, αυτό που λέμε,
ήξερε και γνωρίζει ακόμα πώς πρέπει να γίνει παραπάνω αυτό το πράγμα. Και χάρη στον κορονοϊό, θα ξαναπώ, αυτό πήρε ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις με τις τελευταίες εξελίξεις. Unileague να κάνει συνεργασία με τη VGL. Unileague είναι ένα φοιτητικό πρωτάθλημα κανονικού ποδοσφαίρου 5x5. Και κάτι άλλο το οποίο πήγα να πω, αλλά το ξέχασα. Κοίτα, μου δίνεις τώρα μια ωραία πάση. Και χάρη στο... Συγγνώμη, το θυμήθηκα. Και χάρη στον κορονοϊό, αυτό θέλω να πω. Και η ΕΠΟ έκανε συνεργασία με κάποια παιδιά από το FIFA και μας εκπροσώπησαν με πάρα πολύ καλή, θα πω εγώ, παρουσία το ηλεκτρονικό παγκόσμιο πρωτάθλημα του FIFA 22. Θα μου δίνεις πάσα να σε ρωτήσω κάτι το οποίο μπορεί να είναι και απορία πολλών. Εμείς οι παλιότεροι κρίζαμε από τα διάφορες κονσόλες όπως το Xbox, PlayStation, παιχνίδια FIFA, στο 2K μπάσκετ, αλλά και το Pro. Μάλιστα. Τι διαφορά έχει η κονσόλα συγκεκριμένη με τα εν λόγω παιχνίδια στο Pro? Είναι πιο δύσκολο, είναι πιο απαιτητικό? Κυρίως έχει να κάνει με τους χρήστες. Πόσοι χρήστες και σε ποιες πλατφόρμες. Σίγουρα το FIFA, όπως ανέφερα σε αυτά τα τρία παιχνίδια, έχουν μεγάλη ζήτηση στις κονσόλες, γιατί είναι κυρίως παιχνίδια κονσολών. Σε αντίθεση, ας πούμε, με τα RPG παιχνίδια ή και με το LOL, τα οποία είναι άκρος χρηστών για υπολογιστές. Οπότε έχει να κάνει, συνήθως έχει να κάνει με τη ζήτηση και την προσφορά. Αν έχεις πολλούς παίκτες στις αυτές τις κονσόλες, θα πας να κάνεις τουρνουά και θα το τρέξεις όλο αυτό στις κονσόλες. Πόσα χρόνια λοιπόν ασχολείσαι τα e-sport? Εγώ άρχισα να ασχολούμαι ενεργά λίγο πριν από την καραντίνα. Θα έλεγα ένα χρόνο, ένα κλικ πιο πριν, όταν τότε με τη Σάμο αρχίσαμε στο 11 εναντίον 11 με την κοινότητα τότε την Hellenic Federation of PES, αλλιώς HFP Gaming, να διοργανώνει τουρνουά 11 εναντίον 11, όπου πλησιάζει πάρα πολύ τον ρεαλισμό, δηλαδή ο καθένας γυρίζεται ένα και μοναδικό παίκτη μέσα στο γήπεδο. Το οποίο αυτό έφερε πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη, όλο και περισσότερες επαγγελματικές ομάδες, τόσο ελληνικές όσο και ξένες από την Ευρώπη, θέλουν να ενταχθούν σε αυτό το πρωτάθλημα, και το οποίο συνεχώς μεγαλώνει και διωγγώνεται. Είναι όμως αρκετά δύσκολο, καταλαβαίνω. Θες να συνεπάρχεις τώρα με άλλους 10 παίκτες, ένα ζευγάρι ακουστικά και σε διαφορετικό χώρο, ότι δεν είναι και το επίφορο. Έχει να κάνει για μένα, όταν αγαπάς κάτι θα το καταφέρεις, και ειδικά όταν αφορά τον αθλητισμό, θεωρώ ότι όσοι παίχτες, όσοι άνθρωποι ασχολούνται με το ηλεκτρονικό ποδόσφαιρο, με το ηλεκτρονικό μπάσκετ, αγαπάνε και το εν λόγω άθλημα στον πραγματικότητα. Οπότε έχεις μια ευκαιρία εντός εισαγωγικών να δεις πώς είναι το επαγγελματικό, πώς είναι να συνεννοείσαι με άλλους 10 στο γήπεδο, άλλους και άλλους 10 σύνολο 20 ως ρόστερ, γιατί κάθε ομάδα καλή βασική εντεκάδα ή μη εντεκάδα παρατάς, αλλά χρειάζονται και αλλαγές. Όχι μόνο για να σε αντικαταστήσουν αν θα λείπεις, αν δεν μπορείς να αγωνιστείς, αλλά και γιατί θες ένα αγωνισμό, θες λόγο, θες ένα κίνδυνο να γίνεσαι πάντα καλύτερος. Καλά αυτά που λες, αλλά έχει διαφορά το να είσαι στο φυσικό χώρο του ποδοσφαίρου ή του μπάσκετ, να μπορείς να μιλάς εκείνη την ώρα με το διπλανό σου, με το συμπαίκτη σου, με το φίλο σου, αλλιώς είναι πίσω από μια τόνη. Και τώρα, δηλαδή, αντί να είμαστε εμείς οι δύο τώρα στο στούντιο, θα τα λέγαμε μέσω Skype, θα ήταν το ίδιο? Δεν θα ήταν το ίδιο σίγουρα, αλλά πίστεψέ με, αυτό που σου δημιουργεί και ο ηλεκτρονικός αθλητισμός, η πίεση, όλα αυτά τα συναισθήματα, τα οποία πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω όταν διαγωνίζεσαι σε ένα τελικό ευρωπαϊκό τελικό, ή όταν είσαι σαν πρόθυρα να κατακτήσεις ένα πρωτάθλημα, η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινα, μπορώ να πω, και έχει τα πάντα στη ζωή έχουν να κάνουν με την επικοινωνία. Οπότε είναι μια ευκαιρία ο ηλεκτρονικός αθλητισμός, άνθρωποι να έρθουν κοντά, να μιλάνε, ακόμα και ιδιαίτερα άτομα με κινητικά προβλήματα έχουν την ευκαιρία να ανήκουν σε ένα κοινωνικό σύνολο,
καθώς το να βγαίνουν έξω από το σπίτι δεν είναι τόσο εύκολο. Πάμε λοιπόν στο περίοδο που ξεκίνησες. Λίγο πριν την καραντίνα, όπως. Ήταν πραγματικά... Σίγουρα ήταν διαφορετικό σε σχέση με τους υπόλοιπους εμάς που δεν ασχολούμαστε με τα e-sport. Γιατί καθώς ήσουν μέσα, έκανες αυτό που σου αρέσει. Μετήχαν εκεί οι συμφίλοι, παύλα συμπαίκτες. Δεν ήταν όμως από την άλλη και λίγο μοναχικό. Φίλο ότι θα μπορούσα τώρα να πάω και μία βόλτα, να βρεθώ με τα φιλαράκια μου, να πάμε για μπύρες, για ένα καφέ ή οτιδήποτε. Απλά θα κάτσουμε πίσω όλα και θα παίξουμε το παιχνίδι μας απέναντι σε άλλους. Σίγουρα αυτή την αντίληψη θεωρώ ότι έχει περισσότερος κόσμος, έτσι όπως το λες, ότι καθόμαστε πίσω από μια οθόνη και χάνουμε τη ζωή μας. Αλλά σίγουρα κατά την καραντίνα, θα αρχίσω από εκεί, βοήθησε πολλούς ανθρώπους, θα το πω, και ας μην βγαίνει παρά έξω, έτσι, να μην μείνουν μόνοι, γιατί θεωρώ ότι η καραντίνα έφερε πολλά προβλήματα. Συνεχίζει να φέρει, εγώ προσθέτω. Ακριβώς, και η καραντίνα βοήθησε ανθρώπους να έχουν μια παρέα, έστω και μέσα από τις κονσόλες, να έχεις μια παρέα, να παίζεις, να απασχολεί λίγο η ώρα σου. Και από εκεί πέρα, ναι, θα πω ότι χάρη στον ηλεκτρονικό αθλητισμό κατάφερα και εγώ να κάνω φίλους, να γνωρίσω καινούργια άτομα, τα οποία δεν θα μπορούσα να γνωρίσω, γιατί ευτυχώς θα πω ότι η τεχνολογία σε φέρνει και με άτομα τα οποία δεν ζει στην ίδια πόλη, ούτε στην ίδια χώρα. Όπως έχω γνωρίσει πάρα πολλούς Κύπριους, όπως έχω γνωρίσει πάρα πολλούς Έλληνες, οι οποίοι είναι στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι πλέον μπορώ να πω ότι είναι φίλοι μου. Έχουμε βγει, τα έχουμε πιει, έχουμε πιει καφέδες, αλλά ο κοινός παρονομαστής είναι ένας. Η αγάπη μας για το ηλεκτρονικό αθλητισμό, η αγάπη μας για το ποδόσφαιρο. Όλο αυτό λοιπόν μπορώ να πω ότι ο ηλεκτρονικός αθλητισμός έχει πάρα πολλά θετικά πράγματα, τα οποία πρέπει να τα δούμε πρώτα στην κοινωνία και σε δεύτερο κομμάτι να δούμε το κατά πόσο μπορεί να φέρει και έσοδα. Γιατί καλά όλα αυτά που λέμε ότι περνάς καλά, είναι καλά ψυχολογικά, αλλά θες και ένα εισόδημα. Σίγουρα θέλεις εισόδημα, γιατί κανείς θα σου πει ότι εντάξει, ότι αν είναι να κάνεις απλά το χαβαλέ σου, το λόγος να ασχολείσαι περισσότερο και πιο περισσότερες ώρες, δηλαδή να το πούμε. Από την άλλη όμως, είναι ένα κίνητρο που θέλεις και στα υπόλοιπα παιδιά, δηλαδή να τους πεις ότι εκολύστε λιγάκι από την καθημερινότητά σας, μπορεί να είναι βαρετή, μοναχική, θέλεις πες το. Και να ασχοληθείτε με το αντικείμενο αυτό. Σίγουρα, γιατί δεν μιλάμε απλά να κάνεις το χαβαλές, να μπαίνεις 2 ώρες, να παίζεις το παιχνιδάκι σου και όλα καλά. Μιλάμε ότι πάει σε ένα δεύτερο, σε ένα level 2 θα έλεγα, σε ένα δεύτερο στάδιο, όπου άνθρωποι από εσένα έχουν απαιτήσεις, η ομάδα από εσένα τον ίδιο έχει απαιτήσεις, γιατί έχει κάποιο στόχο να πετύχει, να προσπαθήσει να είναι στην κορυφή. Οπότε υπάρχει ένα κίνητρο ότι αν θες να είσαι ανταγωνιστικός, αν θες να δεις τι αξίζεις, αν θες να δοκιμασείς, ρε παιδί μου, είναι ευκαιρία μέσα από τον ηλεκτρονικό αθλητισμό να δεις τι πιάνεις. Γιατί μπορεί να παίζεις 2 ώρες και να λες εντάξει, εγώ τους έχω όλους. Αλλά όταν το παιχνίδι γίνει competitive, όταν γίνει ανταγωνιστικό, εκεί ξεδιπλώνονται πολλά πράγματα. Γιατί δεν αρκεί να είσαι καλός και απλά να παίζεις. Απαιτεί ψυχραιμία, αντίληψη, κρύο αίμα, εγώ θα έλεγα, για να μπορέσεις να γίνεις κορυφαίος. Αλλιώς δεν θα τα καταφέρεις. Είσαι απλά ένας casual player. Σίγουρα ένα ερώτημα που θα θέλουν να ρωτήσουν πολλοί, μαζί με αυτούς και εγώ φυσικά, είναι το εξής. Λέγαμε για τις όλες που όλοι λίγο πολύ έχουμε ασχοληθεί και έχουμε παίξει. Πότε ξεκίνησες και είπες ότι θέλω να λάβω κι εγώ μέρος, ρε παιδί μου, και να κάνω τη δική μου ομάδα και πορεία να βρω και άλλους που θα έχουμε τα κοινά ενδιαφέροντα και ξεκινήσουμε μια ομάδα. Μια ερασιτεχνικού τύπου ομάδα, όχι με την ταμπέλα του Παναθηναϊκού, του Ιωνικού, του ΚΑΕ και των υπολείπων. Αυτό το πάντρεμα, αυτή η άζοξη, γίνεται. Αυτό λοιπόν ξεκίνησε από την HFP, από τη Hellenic Federation of PES, όπου το πρώτο μας τουρνουά ως κοινότητα, το προ, θα έλεγα εγώ. Γίνεται κάποιος διαγωνισμός, κάποιο. Κάποια οντισιόν που λέει θέλουμε να δούμε κάποιους παίχτες πώς ανταποκρίνονται.
Θα σας ξεκινήσω από την αρχή και θα σας απαντήσω σταδιακά. Όλο αυτό λοιπόν ξεκίνησε όταν αναζητήσαμε στο Pro οι τέσσερις ελληνικές ομάδες, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ήταν διαθέσιμες με τους παίχτες και τις φορεσιές τους. Όλες. Ήταν επίσημες ομάδες. Εκεί λοιπόν αποφασίστηκε η έναρξη ενός τυπικού τουρνουά 11 εναντίον 11, τα πάντα unofficial, τα πάντα ανεπίσημες ομάδες. Ούτε καν ερασιτεχνικές, θα σου πω εγώ. Ανεπίσημες ομάδες. Όπου... Παρές δηλαδή, παιδιών οι οποίοι τα ίδια. Την ίδια αγάπη για την ίδια ομάδα. Για την ίδια ομάδα, θα πω εγώ. Έτσι ξεκίνησε. Έγινε κάποια ψηφοφορία για να βγει ένας αρχηγός. Και από εκεί πέρα ξεκίνησα κάποια δοκιμαστικά. Όπου έλεγε στον αρχηγό ότι εγώ θέλω να παίξω κεντρικός αμυντικός ή επιθετικός. Και δοκιμαζόσουν. Εκεί δοκιμαζόντουσαν 5, 6, 7 όσους παίχτες είχες. Και στο τέλος έβγαινε η αποστολή 20 παίχτες που ήταν η τελική σου 20 και το πρωτάθλημα. Επειδή έχω τελέσει και εγώ αρχηγός, μπορώ να σου πω ότι κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είμαστε άνθρωποι. Οπότε είναι λίγο κάπως να πεις στον άλλον ότι δεν σε θέλω στην ομάδα μου, δεν κάνεις. Γιατί εγώ έχω βρει καλύτερους. Αλλά είναι και ένα κομμάτι για μένα ότι άμα έχεις, άμα το έχεις το αίμα σου να θες να γίνεις ο καλύτερος, θα τσιτώσεις και θα πεις θα σου αποδείξω ότι έκανες λάθος. Και θα πάω σε άλλη ομάδα και θα δεις τι έχασες εντός εισαγωγικών. Κάπως έτσι έγινε η πρώτη επιλογή. Φτιάχτηκε υποτικά και σιγά σιγά βλέπαμε και εμείς τις αποδόσεις των παιχτών στις άλλες ομάδες. Και σιγά σιγά αρχίζεις και βλέπεις ποιοι ξεχωρίζουν και ποιοι όχι. Τι όμως ανέφερες τώρα τα tryouts που λέμε, τα δοκιμαστικά. Σε ποιον χώρο έγιναν? Έγιναν σε κάποιο σπίτι, σε κάποιο ίντερνετ καφέ, σε κάποιον εξωτερικό χώρο. Και εν συνεχεία, πώς φτάνεις εσύ να βλέπεις τα κριτήρια των υπολείπων και να πεις ότι ξέρεις τι, αυτός όντως θα είναι στην ομάδα μου, ή βλέπω τα στατιστικά των υπολείπων και ξέρουμε ότι μπορούμε να τους κοντράρουμε ή όχι. Αρχικά οι επιλογές γίνονται μέσα από φιλικά παιχνίδια που διοργανώνονται μεταξύ των ομάδων. Και παίρνεις αυτούς τους παίκτες που θέλεις να δοκιμάσεις, σωματώνεις την ήδη υπάρχον ομάδα σου και βλέπεις κατά πόσο μπορείς να αποδώσει όχι. Σίγουρα 3 και 4 και 5 παιχνίδια 100% δεν μπορούν να δείξουν την απόδοση του παίκτη, αλλά δείχνουν ένα μεγάλο κομμάτι το τι μπορεί να κάνει. Σίγουρα για μένα, με το να παίρνεις ένα καινούριο παίκτη στην ομάδα σου, θα πρέπει να του δώσεις ευκαιρίες. Να μην τον κάψεις με λίγα λόγια. Οπότε όλα τα δοκιμαστικά γινόντουσαν μέσα από την κονσόλα. Μέσα από φιλικά, καταλάβαινε σιγά σιγά τι κάνει, τι σου κάνει και τι όχι. Το αν είναι καλός ή κακός ένας παίχτης, πλέον με μια βάση δεδομένων που έχουμε από το site της HFP, όπου υπάρχει ένα ηλεκτρονικό χρηματιστήριο το οποίο ανάλογα τις αποδόσεις σου, τις πάσεις σου, τα tackles σου, τα goals σου, σε αξιολογεί, να ανεβαίνει ένα παίχτη. Σαν το transfer mark δηλαδή. Ακριβώς. Μπορείς να καταλάβεις πάνω κάτω την ποιότητα του κάθε παίχτη, όμως μπορώ να πω και από την προσωπική μου εμπειρία ότι υπάρχουν παίχτες οι οποίοι εκτοξεύτηκαν. Γιατί δούλεψαν, γιατί πείσμωσαν, γιατί το θέλανε να είναι ανάμεσα στους καλύτερους παίχτες. Λοιπόν, θα σε πάω λίγο πίσω. Πάμε στην περίοδο που ξεκινήσαμε να λέμε από την καραντίνα. Πόσες ώρες είναι χρειάζονται για να ασχοληθεί λόγω άθλημα και αν χρειάζεται κάποια έξτρα προπόνηση, κάποια φυσική κατάσταση για να υπάρχει πάνω σε αυτό. Θα σου αρχίσω αρχικά ότι θα αρχίσω από το γεγονός ότι είναι ηλεκτρονικός αθλητισμός. Δεν πάβει όμως αν αθλητισμός. Άρα ένας αθλητής πέρα από την ικανότητα και την προπόνηση θα πρέπει να έχει και το δεύτερο κομμάτι που είναι και το ψυχολογικό αλλά κυρίως και η διατροφή του, ο ύπνος του, η κοινωνική του ζωή. Έτσι λοιπόν και εμείς έχουμε και αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όλα πρέπει να είναι σε μια ισορροπία. Ούτε πρέπει να κοιμάσαι 15-16 ώρες, ούτε πρέπει να ξενυχτάς κάθε βράδυ. Οπότε θεωρώ ότι όλο αυτό πρέπει να το παντρέψεις όσο καλύτερα γίνεται, γιατί για να, όσο καλός και να είσαι, αν δεν κοιμάσαι και αν δεν τρως σωστά, δεν θα έχεις την ίδια απόδοση με κάποιον ο οποίος τρέφεται σωστά, ξεκουράζεται και γνωρίζει πότε πρέπει να παίξει και πόσες ώρες. Συνήθως ένα τρίωρο είναι ό,τι πρέπει.
οι ώρες που επιλέγουμε είναι βραδινές για το λόγο το ότι όπως όλοι μας... Λόγω δουλειών και... Ακριβώς. Έχουμε και μια ζωή από πίσω, η οποία είναι πιο σημαντική από όλα. Οπότε συγκεντρωνόμαστε συνήθως το βράδυ και αγωνιζόμαστε. Αυτό. Μπορώ να πω. Τώρα δεν ξέρω αν παρέλειψα κάτι. Δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχει περίοδος του καλοκαιριού για να κάνετε προετοιμασία όπως συνήθως γίνεται σε όλα τα τμήματα και σε όλα τα αγωνίσματα. Μην ξεχνάς, τα καλοκαιρία εκτός από την προετοιμασία υπάρχει και ξεκούραση. Υπάρχουν και διακοπές, τις οποίες κάνουμε και εμείς. Από τώρα, δηλαδή από Ιούλιο και μετά, παγώνουν τα πάντα. Δεν υπάρχει ηλεκτρονικός αθλητισμός. Είμαστε και εμείς άνθρωποι που θέλουμε να απολαύσουμε το καλοκαίρι μας. Φεύγουμε, έχουμε οικογένειες, έχουμε παιδιά. Όχι εγώ. Οι υπόλοιποι παίχτες. Και από Σεπτέμβρη σιγά σιγά αρχίζουμε και ξανασυναντιόμαστε. Αρχίζουμε προπονήσεις, να ξαναδούμε το παιχνίδι, να αρχίζουμε να παίζουμε. Γιατί αυτό πήγα να συμπληρώσω. Ό,τι mode και να παίζεις, είτε παίζεις 2 εναντίον 2, είτε παίζεις 3 εναντίον 3, είτε παίζεις 11 εναντίον 11, αν δεν κάτσεις μόνος σου το 1 εναντίον 1, να δεις τις δυνατότητές σου, να μάθεις το παιχνίδι και να γίνεις καλύτερος, δεν θα φτάσεις σε το επίπεδο στο 11 εναντίον 11, ούτε στο 2v2. Γιατί στο 1v1 βλέπεις πράγματα και στην επίθεση και στην άμυνα και στο κέντρο. Καταλαβαίνεις σιγά σιγά το παιχνίδι, πώς λειτουργεί. Και μέσα από αυτό γίνεσαι καλύτερος. Και στο 11 εναντίον 11. Οπότε, για να σου συνεχίσω, κλείνω την παρένθεση, για να σου συνεχίσω λοιπόν, ναι, από το Σεπτέμβρη μέχρι τον Γενάρη είναι μία σεζόν μας. Και από το Μάρτι θα πω εγώ, γιατί ολοκληρώνεται η σεζόν, ανοίγουν οι μεταγραφές, γίνεται ένας χαμός, μπαίνουν καινούργιες ομάδες. Από το Μάρτι μέχρι τον Ιούνιο είναι η δεύτερη μας σεζόν, παίζουμε 2 σεζόν κάθε χρόνο, όπως και στο Pro και στο FIFA έτσι γίνεται. Στο NBA μπορεί να μου διαφεύγει και άλλη μια σεζόν γιατί είναι πιο γρήγορα τα πράγματα. Και έτσι λοιπόν αγωνιζόμαστε και εμείς, προσπαθούμε να κατακτήσουμε τα πάντα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε μια άνω τελεία, να ακούσουμε κάποια τραγουδάκια και επιστρέφουμε για τη συνέχεια της εκπομπής. Καλή απόλαυση μουσική σας. Λοιπόν, επανήρθαμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής εδώ στο Flash Sport, παρέα με τον Πέτρο Κούτρα, μέλος ομάδας του Ιωνικού Νικαίας, των eSports, και λέγαμε, Πέτρο, σχετικά με τη σεζόν που ξεκινάει, είναι σε 2 δόσεις, 2 ουσιαστικά σεζόν, μία είπε σε Σεπτέμβριο μέχρι Γενάρη και από την άλλη από Μάρτιο μέχρι Ιούνιο, εκεί ακριβώς, περίπου. Ακριβώς. Πόσες ομάδες μετέχουν?
Ξεκινώντας φυσικά από το, από το Pro και από το FIFA. Τα δύο κατεξοχήν ποδοσφαιρικά τουρνουά. Σίγουρα. Το FIFA, όπως προείπα και πριν, έκανε την απαρχή του, να πω το ξεκίνημα. Συμμετέχοντας όχι μόνο ελληνικές, όπως είπα, ο Άρης, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ιωνικός, αλλά συμμετείχαν και κανονικές e-sports, απλές ομάδες, όπως είναι η WL Gaming, όπως είναι η Dribbit Fox, ομάδες που απασχολούνται χρόνια στο e-sports κομμάτι. Μπήκανε σε προσκήνιο λοιπόν και οι κυπριακές και είδαμε ένα δείγμα πολύ δυνατό. Μιλάμε δηλαδή για ένα ενιαίο πρωτάθλημα, δεν μιλάμε για κατηγορίες Α, Β, για παράδειγμα πώς είναι το κανονικό ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Στην αρχή, όπως και τώρα, δεν υπήρχαν, δεν υπάρχουν πρώτη και δεύτερη κατηγορία, υπάρχει μία κατηγορία. Ξεκίνησα να σου λέω για το FIFA που ήταν το ξεκίνημα, η εισαγωγή των επίσημων ομάδων σε αυτό το άγνωστο πλαίσιο που ονομάζεται ηλεκτρονικός αθλητισμός. Στη συνέχεια ήρθε και, και στο Pro Evolution, που πλέον απασχολεί, θεωρώ, γύρω στις 38 ομάδες, 20 είναι ελληνικές, όπου υπάρχουν και επίσημες, όπως είναι και ο Πανηλιακός. Υπάρχουν και επίσημες ερασιτεχνικές ομάδες που ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει τη δικιά του ομάδα, την ονομάσει όπως θέλει, κάτω από τα πνευματικά δικαιώματα φυσικά, και να κατέβει και να ανταγωνιστεί τις επίσημες ομάδες. Ξέρουμε ότι από τις, τουλάχιστον από το χώρο της κονσόλας, ότι υπήρχαν κάποια παραφρασμένα ονόματα εκτών, όπως βλέπουμε στην καθημερινότητα μας στα μεγάλα αθλήματα, όπως είναι το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σε εσάς, ή έχετε κανονικά ονόματα, απλά βάζετε και το nickname ενδιάμεσα και λέτε είμαι ο Πέτρος Λάμπαρτ? Όχι, ο καθένας έχει φτιάχνει τον δικό του παίχτη. Μπορεί να διαμορφώσει τις ικανότητες που σου παρέχει το παιχνίδι, πάσε, σουτ, κλεψίματα, τάκλιν. Θα διαμορφώσει όπως θες εσύ, κάτω από τους κανόνες που διέπουν την διοργανώτερη αρχή. Να φτιάξει το δικό σου παίχτη, φυσικά τον ονομάζεις με το ονοματεπώνυμό σου, το οποίο προσδίδει και ένα άλλο γύρος. Την ευλέπεις, λίγο να το πω έτσι. Φτιάνεις το δικό σου παίχτη, φτιάνεις τη μοναδική θέση που θες να παίζεις, κατεβαίνεις στο γήπεδο και προσπαθείς για το καλύτερο για σένα και για την ομάδα σου. Λοιπόν, θα γυρίσουμε έτσι λίγο στο παρελθόν, καθώς έχω μπροστά μου κάποια στοιχεία που βλέπω από σένα. Βλέπω λοιπόν ότι έχεις πάρει μία τρίτη θέση σε ένα τουρνουά που έγινε στο Μολ με χορηγό τον Κοτσόβολο και την εταιρεία Samsung το 2019, το Pro Evolution. Εκεί πρέπει να ήταν το ξεκίνημα, νομίζω, καριέρας. Ήταν η πρώτη φορά που... και μέσα από συνθήκες κατάφερα και πήρα αυτή την τρίτη θέση. Ήταν η πρώτη φορά που ενσάνθηκα ότι μπορώ να αρχίσω να προσπαθώ για να πλησιάσω τους καλύτερους. Από εκεί πέρα βλέπω ότι έχεις λάβει μέρος σε πολλές διοργανώσεις. Βλέπω για παράδειγμα μία δεύτερη θέση ως αρχηγός στην ομάδα της ΣΑΜΟΥ, το HFP Gaming 11 εναντίον 11, Legendary League εναντίον Greek League. Βλέπω μια τέταρτη θέση σε ευρωπαϊκό κύπελο, πάλι 11x11, πρώην παίκτης Σάμου. Μια τρίτη θέση, ομάδα που ανέφερε νωρίτερα, την Intrepid Fox, μια ομάδα η οποία πραγματικά έχει δώσει τα φώτα της στο αθλητισμό. Και από εκεί πέρα, είσαι μεταξύ πρώτης-δεύτερης θέσης. Ένα σανσέρ, δηλαδή, διακρίσεω. Ακριβώς. Αν σου έλεγε κάποιος, διαβάζοντας έτσι προσπασματικά το βιογραφικό, ποια είναι η καλύτερη στιγμή που θα επέλεγε? Καλύτερη στιγμή που θα επέλεγα είναι δύο. Η πρώτη έχει να κάνει στο mode 1 εναντίον ενός, όταν κατάφερα μέσα από όλους τους χρήστες, τους Έλληνες χρήστες, οι οποίοι ζουν ή έχουν υπηκότητα ελληνική, κατάφερα και πέρασα στην τελική οχτάδα για να εκπροσωπήσω τη χώρα μας στο ηλεκτρονικό Euro του 2022, το οποίο έγινε δεύτερη φορά λόγω αναβολής του κανονικού πρώτου λόγω καραντίνας. Μια στιγμή η οποία δεν θα την ξεχάσω πραγματικά ποτέ. Κατάφερα πέρα στους 8 καλύτερους παίκτες, εν τέλει ο Θοδωρής, ο Κωτίδης και ο
ο Άκερο Κεφαλίδης εκπροσώπησαν τη χώρα μας. Ήτανε, πραγματικά με βλέπεις και γελάω, γιατί ήτανε πάρα πολύ ωραίο για μένα. Ήτανε, λες και κάποιοι κόποι ανταμείφθηκαν. Και η δεύτερη ήταν με την ομάδα του Ιωνικού, όταν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με διαφορετική ομάδα κατέκτησα το Champions League ως αρχηγός στο Mode 11 εναντίον 11 στην HFP. Κάτι το οποίο είναι πολύ λίγα παιδιά έχουμε πάρει δύο φορές συνεχόμενες στο Champions League. Φέτος το κατέκτησε δυστυχώς ξένη ομάδα. Αυτές τις δύο θα ξεχώριζα και δύο με κάνουν πολύ περήφανο. Η πρώτη για τον εαυτό μου, η δεύτερη για την ομάδα μου. Ναι, ερώτημα φυσικά που θέλει να κάνει οποιοδήποτε πάνω στον χώρο των e-sports έχει να κάνει έφερε στη λέξη Champions League. Μια διοργάνωση η οποία είναι ο βασιλιάς του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Mm. Σε συλλογικό επίπεδο πάντα. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Μέσα από το πρωτάθλημα που γίνεται των δύο σεζόν σε ένα ημερολογιακό έτος, υπάρχει σαν το κανονικό ποδόσφαιρο η βαθμολογία που οι τέσσερις πρώτες ομάδες για παράδειγμα θα παίξουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις ή είναι κάπως διαφορετικό? Είναι παρόμοιο, αφού έχουμε δύο πρωταθλήματα, το ξένο και το ελληνικό. Οι 8 πρώτοι από το κάθε πρωτάθλημα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν το Champions League. Εννοείται δεν έχει γίνει κάποια συνεργασία δυστυχώς, είναι unofficial. Και από την 9η μέχρι τη 16η θέση νομίζω είναι το με τις ποδέστερες ομάδες, να το πω έτσι, βάσει της κάθε σεζόν που διεκδικούν το Europa League, το μόνιμο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όταν περάσεις το Champions League έχεις να κάνεις με τις 15 συν τη δικιά σου 16 καλύτερες ομάδες στη σεζόν. Σίγουρα το επίτευγμα είναι αρκετά μεγάλο και φυσικά όχι μόνο επίπονο λόγω των πολλών χωρών που έχει αφιερώσει για αυτό. Το ερώτημα έχει να κάνει πώς το δέχτηκαν οι φίλοι σου. Γενικά σου ο Πέτρος από εκεί πέρα που για πολλούς μπορεί να καθόταν απλά πίσω από έναν υπολογιστή και να έπαιζε, όπως θα έκαναν πολλά παιδιά είτε στην ηλικία σου είτε μικρότερα, ξαφνικά φοράει τη φανέλα με το εθνός σου. Γιατί προσωπεύει την χώρα σε μεγάλη διοργανώση. Σίγουρα το πρώτο πράγμα που θέλουν όλοι να μάθουν είναι αν οι απολαύες που λαμβάνεις είναι καλές, και σιγά σιγά μέσα από αυτό αρχίζεις και τους επεξηγείς και τους αναλύεις τι είσαι, τι σημαίνει ηλεκτρονικός αθλητισμός, τι σημαίνει e-sport player. Τι πρέπει να κάνεις, πώς είναι το πρόγραμμά σου κτλ. Όπως επίσης και θέλω να προσθέσω και κουμπώνει πολύ όμορφα εδώ, το γεγονός ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο mode 3v3, αλλά και γενικά θα πω εγώ στον ελληνικό αθλητισμό, και σε αυτό το κομμάτι λοιπόν η ελληνική σημαία είναι πάρα πολύ ψηλά. Έχουμε παίχτες οι οποίοι το επίπεδό τους μπορεί να κοντράρει άνετα άτομα στην Ευρώπη, οι οποίοι έχουν όλα τα comfort, όλες τις ανέσεις, όλες τις ταχύτητες ίντερνετ, έχουν τα πάντα. Είναι και καλοπληρωμένοι, θα πω εγώ. Μπορεί ένα παιδί το οποίο, όπως λέω και εγώ τώρα, κάθομαι και 2-3 ώρες και παίζω, να τους ανταγωνιστείς στα ίσα. Και πάμε λοιπόν στο κομμάτι... Είναι ωραία πάσα. Πάντα. Και πάμε στο κομμάτι λοιπόν που μαζεύεται αυτή η ομάδα, μια παρέα φίλων, και σου λέει ότι θέλουμε να πάμε να γίνουμε να φορέσουμε τα χρώματα μιας κανονικής ομάδας. Είναι ο Ιωνικός, καλή ώρα. Ιωνικός, όπως είναι η ΑΕΚ, ο Άρης, καθεξής. Και επαφή πώς γίνεται? Κυρίως γίνεται μέσα από group που έχουμε, server, μέσα από το Discord που είναι ξεκάθαρα για gamer παίχτες. Είναι και πολύ γνωστό. Μέσα από εκεί λοιπόν, οποιοδήποτε μπορεί να στείλει μήνυμα στους αρχηγούς να το συζητήσουν, να το αναλύσουν, να δοκιμαστεί κιόλας ο παίχτης, και αν το εγκρίνει ο αρχηγός, ο οποίος έχει συζητήσει και με τον υπεύθυνο μάνατζερ των e-sports της εκάστοτε ομάδας, με βάση τις συμφωνίες αυτές μπορεί να έρθει στην ομάδα. Πάντα βέβαια αποδεχόμενος στις προσδοκίες αλλά και τους στόχους που έχει θέσει τόσο ο αρχηγός, όσο και ο υπεύθυνος του τμήματος e-sports. Ναι, αλλά το ερώτημα ήταν το εξής.
πώς γίνεται βέντα παρέας να απευθυνθεί προς το σύλλογο. Βρίσκεται πάντα ανοιχτές πόρτες. Όχι. Βρίσκεται κάποιες αρνήσεις. Τώρα το... Με συγχωρείς. Όχι. Δεν είναι όλα ρόδινα σε αυτή τη ζωή. Δεν είναι όλα... Δεν πάνε όλα καλά πολλές φορές. Συνήθως, εγώ προσωπικά, όταν είχα προσεγγίσει τη ΣΑΜΟ τότε, είχε γίνει με ένα project που ισχού, να το πω έτσι, ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, μία ανάλυση των επιτευγμάτων μας, μία ανάλυση των ατομικών επιδόσεων, γιατί μπορεί το σύνολο να είναι δυνατό, αλλά σίγουρα θες να ακούσεις και ονόματα. Όπως γίνεται και στην πραγματικότητα. Μπορεί ο Άγιαξ να έχει ένα πολύ σοβαρό σύνολο με βάση τις ακαδημίες που έχει, αλλά όλοι θέλουν να δουν τον Μόντριτς και τον Βινίσιο στη Ρεάλ. Έχει να κάνει κυρίως και με τις ατομικές επιδόσεις, λοιπόν, για να μπορέσεις να πάρεις πολύ καλά benefits, πολύ καλά προνόμια από τις ομάδες, τις οποίες πολλές φορές έχω βρει και εγώ κλειστή. Είτε γιατί δεν ενδιαφέρονται, γιατί θεωρούν ότι το project δεν έχει προοπτικές, πολύ σωστά, είτε γιατί πολύ απλά αυτή τη στιγμή δεν θέλουν να επενδύσουν σε κάτι τέτοιο. Το άλλο που σίγουρα την είσαι εσύ τώρα, Πάσανα. Είπαμε ότι λειτουργείται περισσότερο σαν παρέα, σαν να ξεδίνεται από την καθημερινότητα. Από την άλλη όμως, είναι και κερδοφόρο. Μπορεί να γίνει κερδοφόρο. Το λέω αυτό γιατί σίγουρα μου λες ότι έχεις δει και ο ίδιος αρκετές φορές κάποιους συλλόγους να σου πούν πόρτα και εσένα και κάποιων φίλων σου, παιχτών σου, ότι για έσοδα φέρνει αυτό το πράγμα που θα να κάνετε ή απλά το κάνετε για την ψυχή της μάνας μου. Όπως είπα και στην αρχή, το θέμα είναι να γίνεται σωστή πρόθεση και ενημέρωση των ομάδων, καθώς να ρίξουμε ένα απλό βλέφαρο στην Ευρώπη. Δεν θα πω πολλές ομάδες, Arsenal, Bayern, Paris, Barcelona, Μονακό, Γαλατά Σαράι, που είναι και γειτονική κιόλας. Και ο κατάλογος μπορεί να συνεχιστεί με κορυφαίες ομάδες, θα πω εγώ. Έχουν μοναδικά τμήματα e-sports, καλοπληρώνουν τους παίχτες τους, με στόχο φυσικά να πρωταγωνιστούν, όχι απλά να τα καβατζώνουν τα λεφτά. Οπότε θα σου πω ότι έχει να κάνει κυρίως με την σωστή ενημέρωση των υπευθύνων των ομάδων για το τι μπορεί να σου προσφέρει μελλοντικά αυτό το ηλεκτρονικό αθλητισμό στα e-sports. Καθώς για μένα πλέον ο αθλητισμός είναι και επένδυση. Είτε αναφέρεσαι στην πραγματικότητα σε μπάσκετ, είτε σε ποδόσφαιρο, κάνεις μια επένδυση με στόχο μελλοντικά να έχεις και επιτυχίες, αλλά και έσοδα. Σίγουρα αυτό που λες ισχύει. Από την άλλη όμως, βλέπουμε στις κανονικές ομάδες, σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και σε επίπεδο ακαδημιών, να υπάρχουν οι έφοροι να φροντίζουν τα πάντα όσον αφορά το ρουχισμό των ομάδων, μπάλες, γενικά ό,τι χρειάζεται ένας αθλητής. Σε εσάς, για παράδειγμα στον Ιωνικό, υπάρχει κάποιος που θα φροντίσει πέραν από τις εμφανίσεις που έχετε βάλει με το σύστημα της ομάδας να σας έχει κάποια gadget. Για παράδειγμα, μπορεί να χρειάζεστε αρνητικά, μπορεί να χρειάζεστε υπολογιστή, σερβερ και τα δεδομένα. Όλα αυτά υπάρχουν ή απλά είναι κάτι το οποίο δεν μπορούν να προσφέρουν την παρούσα βάση. Ας μην ξεχνάμε ότι το νομοσχέδιο και όλο αυτό ότι εμείς αναγνωριζόμαστε, αλλά και οι ομάδες ως ερασιτέχνες, παίχτες, να το πω έτσι, είναι πάρα πολύ πρόσφατο. Οπότε όλο αυτό το κομμάτι, κυρίως όσον αφορά τα παιχνίδια αθλητισμού, είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο. Χρειάζεται καιρό για να μπορούν να παρέχουν, θεωρώ, οι ομάδες, όπως είπες, gadget, κονσολές, χειριστήρια, ακουστικά. Μπορώ να σου πω όμως ότι σε άλλα παιχνίδια, όπως είναι το LOL, που και τα έπαθλα είναι εξαψήφια, πενταψήφια βασικά, έτσι, και εξαψήφια, εκεί καταλαβαίνεις ότι το εισόδημα μιας ομάδας είναι τεράστιο. Οπότε παρέχονται όλα αυτά τα benefits, όλα αυτά τα προνόμια από τις ομάδες όπως και η WL Gaming και η Trebit, από ό,τι γνωρίζω, τα παρέχει όλα αυτά. Και παρέχει και πολύ καλό μισθό, θα πω εγώ, αλλά έχει να κάνει το ότι
Δυστυχώς, εν 2022 τα e-sports στην Ελλάδα είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο και σιγά σιγά, αν και όταν μπουν οι σωστοί άνθρωποι στις σωστές θέσεις και κάνουν σωστή προώθηση, θα συμβεί και αυτό και θα πάμε πάρα πολύ μπροστά. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν φορές που αναρωτιέται κάποιος. Εντάξει, μαζεύεται μια παρέα. Θέλει υπό την αιγίδα του εκάστοτε ομάδα, συλλόγου, όπως θέλεις πες το. Δεν θα πρέπει όμως ο σύλλογος να πληρεί τις προδιαγραφές και να έχει τουλάχιστον τα απαιτούμενα, δηλαδή να έχει έναν υπολογιστή. Έτσι, για μπορεί κάποιος να μην μπορεί από το σπίτι ή από το χώρο ένα ίντερνετ καφέ να πάει να αγωνιστεί και να κάτσει από τα γραφεία του συλλόγου, λέω. Αυτό δυστυχώς δεν μπορεί να συμβεί. Μπορώ να πω για την, και για την ομάδα που είμαι εγώ τώρα, ότι ο Δημήτρης Μπάκος προσπαθεί και να πληρώνει τους παίχτες και να προσφέρει φανέλες. Τελεία σε αυτό το κομμάτι. Και από εκεί και πέρα, όχι, δεν, οι ομάδες αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον οι αθλητικές, δεν μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Καθώς ξαναλέω ότι είναι πολύ αρχή, είναι ερασιτεχνικό το να αναριζόμαστε ως ερασιτέχνες αθλητές. Αλλά σου ξαναλέω ότι όλα έχουν να κάνουν με το sponsor κομμάτι, με την προώθηση, τις σωστές συνεργασίες, αλλά και την πίεση των χορηγών ότι όλο αυτό μπορεί να προσφέρει πράγματα. Είναι δούνε και λαβίνε. Αν δώσεις, θα πάρεις. Και πάμε στο κομμάτι των χορηγών. Πρώτα απ' όλα θέλω να μου ξεκαθαρίσεις ποια είναι η αμοιβή ενός παίχτη. Το κομμάτι το καθαρά το δικό σου, εσωτερικό, παύλα, μπασκετικό. Πολλά παιδιά παίζουν. Και του okay. Θέλω να πεις πρώτα τα οικονομικά δεδομένα της Ελλάδας και αν υπάρχουν κάποιες διαφορές σε σχέση με τους παίκτες του εξωτερικού, όπως ανέφερες της Κύπρου. Θα σου μιλήσω αρχικά για το 11 εναντίον 11 και μετά θα σε πάω και σε ένα άλλο mode το οποίο είναι άξιο αναφοράς, αλλά δύο mode. Βασικά στο 11 εναντίον 11 οι ελληνικές ομάδες σε αντίθεση με τις κυπριακές το budget είναι λιγότερο. Δίνουν όμως budget, δίνουν λεφτά στο να επενδύσει και ο αρχηγός σε συνεργασία με τον πρόεδρο του τμήματος να πάρει παίχτες από το πάνω-πάνω ράφι με σκοπό να κατακτήσει τίτλους. Αυτό γίνεται. Και τα και μισθοί είναι καλοί όχι φυσικά για να μπορέσεις να ζεις από αυτό, αλλά για να κάνεις το κομμάτι σου, να κάνεις και τη δουλίτσα σου και να είσαι καλά. Από εκεί και πέρα οι Κυπριακές έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή για τι πόσα μιλάμε. Μιλάμε για τετραψήφια ποσά, όχι σε όλους, προς Θεού. Την πρώτη σε δεκάδα. Οι Κυπριακές δίνουν και τετραψήφια νούμερα ένα σεζόν. Τα οποία φυσικά καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ καλά λεφτά. Γιατί η διαφορά της Κύπρου με την Ελλάδα είναι ότι ένας e-sports αθλητής στην Ελλάδα είναι κάτω από την αιγίδα του ερασιτέχνη του εκάστοτε τμήματος. Ενώ όσο αφορά το ποδόσφαιρο, στην Κύπρο γίνεται άμεση συνεργασία με την ΠΑΕ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι τα οικονομικά δεδομένα ενός τμήματος ερασιτέχνη με ενός τμήματος ΠΑΕ, συγγνώμη κιόλας, αλλά μιλάμε για τεράστιες διαφορές, για πολλά μηδενικά διαφορά. Και θα σε πάω και στο mode 3-3, όπου είχαμε τη χαρά να εκπροσωπηθούμε ως Ελλάδα και στο Pro από το Σάββρο το Σαυραγίδη και το Γιώργο το Σπύρου, οι οποίοι καταφέρανε και γίνανε επαγγελματίες παιχνικοί και ερασιτέχνες κάτω από την γειτονική χώρα με τα χρώματα της Γαλατά Σαράι. Κατάφεραν και έπαιρναν ένα πολύ καλό μισθό, θα σου πω εγώ. Και είναι αυτό που σου είπα πριν, ότι ενώ τα δεδομένα της Ελλάδας όσον αφορά το ίντερνετ, όσον αφορά τα πάντα της τεχνολογίας μας αρκετά πίσω, βλέπεις ότι καταφέρνουμε και πρωταγωνιστούμε, καταφέρνουμε και ανταγωνιζόμαστε top επίπεδα. Και top επίπεδα και στην τεχνολογία τους. Έκαμε πριν για δύο εταιρείες όπως είναι ο Κοτσόβολος και η εταιρεία Samsung, οι οποίοι ήταν χορηγοί κάποιο event. Στην πορεία έχουν βρεθεί κάποιοι ανάλογοι και να πούνε ότι θα διοργανώσουμε εμείς κάποιο τουρνουά και θα το πρημοδοτήσουμε όχι ποσό. Έχει συμβαίνει και τώρα. Η VGL κατάφερε και έχει κάνει μια συνεργασία με τη Unileague και τον OPAP. Η Unileague, ξαναλέω, ότι αφορά όλοι οι φοιτητές, το γνωρίζουν, τουρνουά
5 εναντίον 5 όλη τη διάρκεια τη σεζόν. Κατάφερε η VGL και έκανε αυτή τη συνεργασία, η οποία έχει να κάνει στο κομμάτι ενός εναντίον ενός, με συγχωρείς, στο FIFA, με έπαθλο 1500 ευρώ. Το οποίο θεωρώ ότι, ας πούμε, ότι είναι από τις αρχές, όπως και έχει γίνει, όπως είπα και πριν, η συνεργασία και με την ΕΠΟ. Οπότε βλέπεις ότι σιγά σιγά όλο αυτό με σωστές και μεθοδικές κινήσεις μεγαλώνει και αυξάνεται. Γιατί δεν μιλάμε για ένα χορηγό της γειτονιάς, μιλάμε για τον ΟΠΑΠ. Έχει φτάσει όμως σε ένα σημείο που να ζηλεύεις εντός εισαγωγικών κάποια παιδιά από το εξωτερικό? Γιατί προφανώς τα λεφτά είναι λίγα, όπως μου αναφέρεις, στην Ελλάδα. Δεν έχει φτάσει στο επίπεδο ακόμα που να πεις ότι, ξέρεις τι, έχω φτιάξει τη ζωή μου, έχω βάλει στην άκρη κάποια λεφτά από το αγαπημένο μου άθλημα. Αυτό θα μπορούσε να αλλάξει ίσως με την προσέγγιση περισσότερων ή με το ενδιαφέρον της πολιτείας περισσότερο. Σίγουρα, το ενδιαφέρον της πολιτείας είναι ένα μείζον θέμα, γιατί μέχρι τώρα δεν μας αναγνώριζαν καν. Πλέον έχουμε μία αναγνώριση. Πλέον σιγά σιγά όλα αυτά θα αρχίσει να μπαίνει σε ένα κουβούκλιο, να οριοθετείται, να μπαίνουν σωστά όρια. Σιγά σιγά όλα αυτά θα προσελκύσει και περισσότερους χορηγούς. Αλλά να σου πω την αλήθεια, έχει να κάνει και από εμάς τους ίδιους, ότι όταν αγαπάς κάτι πρέπει να το στηρίζεις. Και όπως κάθε τι καινούριο, ειδικά στην κοινωνία, θέλει και τη στήριξη της κοινωνίας. Αν δεν το στηρίξεις, δεν πρόκειται να ευδοκιμήσει. Έτσι λοιπόν και τα e-sports στην Ευρώπη προχώρησαν γιατί υπήρχε στήριξη από πίσω. Γιατί υπήρχε και διαφήμιση. Εδώ ακόμα δεν έχουμε καλή διαφήμιση. Αλλά θεωρώ ότι αν πρώτα εμείς ως παίχτες το στηρίξουμε και δείξουμε στην κοινωνία το πραγματικό πρόσωπό μας, θα μας ενστερνιστεί και θα μας πάρει και αυτή μέσα της. Και θα ανοίξει, θα αυξηθεί πάρα πολύ. Καθώς, όπως παρατήρησες και εσύ, στο Game Athlon έγινε πάταγος. Πραγματικά, μια διοργάνωση η οποία δεν είχε να ζηλέψει τίποτα από τα αντίστοιχα του εξωτερικού και νομίζω ότι ήταν μια αρχή, έτσι, για να μάθει και περισσότερος κόσμος. Τι είναι τα e-sports, τελικά. Ακριβώς. Μετά από 2 χρόνια, λοιπόν, καταφέραμε και ξανασμίξαμε σε αυτό το αγαπημένο μας για μας event, όπου αφορά την τεχνολογία, το gaming και όχι μόνο. Όσοι πήγαν εκεί, θεωρώ ότι ξαναευρεθήκαμε γύρω από τις αγάπες μας, είδαμε τραγουδιστές, είδαμε ανθρώπους να ντύνονται αγαπημένοι μας χαρακτήρες, οι λεγόμενοι cosplayer. Φάγαμε, ήπιαμε, είπαμε τα νέα μας. Event τα οποία τα αγαπάμε. Μας αρέσει αυτό το πράγμα και είναι και ευκαιρία όσοι δεν γνωρίζουν από τα e-sports, από τα gaming, να έρθουν. Είτε στο Gameathlon, είτε και στο... Γίνεται και αυτό το τρίμερο, το Game and Food Festival, το λέει και η λέξη. Δεν υπάρχει, νομίζω, κάτι καλύτερο από το παιχνίδι και φαγητό. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Όπου θα βρίσκομαι και εγώ εκεί, να δουν και σε δεύτερη φάση τι είναι τα e-sports, όχι μόνο το FIFA και το Pro, να δουν γενικότερα τι είναι το gaming, το επαγγελματικό gaming. Στην Ελλάδα, τις δυνατότητές σου, τους παίκτες, τους ανθρώπους που είναι πίσω από αυτό και τρέχουμε καθημερινά για να δείξουμε ότι δεν κάνουμε κάτι κακό, δεν παίζουμε πίσω από μια οθόνη και δεν βγαίνουμε, δεν έχουμε ζωή. Έχουμε ζωή και μάλιστα είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι, καθώς το βράδυ μας έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε με τους φίλους μας 2 ώρες, να γελάσουμε και να περάσουμε καλά και φυσικά να είμαστε ανταγωνιστικοί, να ανεβάζουμε την αδρεναλίνη μας. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο έτσι όπως το λέω, αλλά δεν κρύβω κάτι, δεν υπάρχει κάτι δυσάρεστο από πίσω. Να έρθουν λοιπόν αυτό το τρίμερο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, όποιος θέλει, στο Game and Food Festival, να μας γνωρίζει από κοντά. Το οποίο γίνεται στο Περιστέρι, στον εκθεσιακό χώρο του Περιστερίου. Εκεί θα έχουν περίπτερα και επαγγελματικές ομάδες, όπως ο Παναθηναϊκός, όπως ο Ιωνικός, η Intrepid. Θα γίνει ένας χαμός και από TikToker και από τραγουδιστές και από influencer. Ένας χαμός γενικά. Όλη η τεχνολογία θα είναι εκεί, να σου πω με λίγα λόγια. Νιώθεις όμως ότι θερείται προβολής γενικότερα ο χώρος των e-sports? Γιατί δεν βλέπουμε ούτε κάποια περιοδικά που ασχολούνται με την τεχνολογία να αναφέρουν κάτι,
μα ούτε και εκπομπές είτε στο διαδίκτυο είτε σε κανάλια. Παλαιότερα υπήρχαν κανένα δύο εκπομπές, αν θυμάμαι καλά, αλλά αποσπασματικά. Δηλαδή δείχνανε κάποια παιχνίδια που ήδη ήθελαν να προβάλλουν μέσω των εταιριών. Σίγουρα το Game Athlon είναι το μεγαλύτερο event gaming. Το, food, το Game and Food Festival είναι κάτι καινούργιο το οποίο το σπονσοράρει και ο Κοτσόβολος, όπως είπες πριν. Μπαίνει και αυτός ξανά δυναμικά μετά την καραντίνα. Κοίταξε να δεις, Χρήστο, πλέον στο 2022, έτσι χωρίς, η διαφήμιση έχει αλλάξει. Όλη η διαφήμιση είναι μέσα στο κινητό μας. Όλη η διαφήμιση και όλη η πρόθεση είναι μέσα από τους influencer, μέσα από το Instagram, μέσα από το TikTok, μέσα από το Facebook. Τουλάχιστον εγώ εκεί μαθαίνω ότι μαθαίνω και θεωρώ και ότι όλες οι νεαρές ηλικίες, όλο το μέλλον, να το πω, έτσι από εκεί το μαθαίνει. Όπως και οι άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά τα e-sports, ξέρουν το κομμάτι, το advertisement, να σου το πω έτσι, είναι πίσω από το Instagram και το TikTok. Πάντως, πρόσφατα είχα δει ένα ντοκιμαντέρ σχετικά με τα e-sports σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε στην Κορέα. Εκεί πραγματικά μόνο τον χώρο να έβλεπες. Ήταν ένα τεράστιο γήπεδο το οποίο είχε αρκετούς χιλιάδες και φίλους των e-sports, αλλά κυρίως παίχτες οι οποίοι διαγωνίζονταν σε παιχνίδια RPG, LOL, γιατί εντάξει στην Κορέα δεν είναι τόσο δεδομένα τα αθλητικά όπως το Pro, το FIFA ή το 2K. Και αυτό που μου έκανε πραγματικά μεγάλη εντύπωση ήταν τα ποσά που έδιναν οι διοργανωτές. Μιλάμε για εκατομμύρια. Ακριβώς. Όπως και στην Ελλάδα, ας πω εγώ, γίνονται τουρνουά LOL, όπως είπες, με τεράστια έπαθλα, γιατί μιλάμε για το κορυφαίο παιχνίδι. Τα LOL είναι από τα κορυφαία. Αλλά κοίταξε να δεις, όπως είτε στην Ιαπωνέτη και στην Ευρώπη, σχέση με την Ελλάδα, είναι, ας μην κρυβόμαστε, είναι πιο ανοιχτόμυαλοι όσον αφορά το κάτι καινούριο, το κάτι διαφορετικό. Στην Ελλάδα είμαστε πάντα λίγο καχύποπτοι. Λίγο ότι θα πάει στραβά, δεν είναι για μας. Το σνομπάρουμε, να σου πω έτσι. Mm-hmm. Γι' αυτό στην Ευρώπη πρώτα, αλλά και στην Ιαπωνία, όπως είπες και εσύ, θα ανθίσει, θα δοκιμήσει, θα γίνεται ένας χαμός. Και στην Ελλάδα θα είμαστε με αργά-αργά βήματα προς την ανάπτυξη. Υπάρχει κάποια μελλοντική προοπτική να δούμε από πλευράς πολιτείας να μοριοδοτούνται τα e-sports όπως μπαίνει σε όλα τα αθλήματα? Αυτό τώρα με πιάνει σε ξαπίνεις. Θεωρώ ότι αυτό θα γίνει σε πολύ μελλοντικό στάδιο. Αρκεί όμως να πούμε ότι τα e-sports βρίσκονται πρώτο πυλόν από το να γίνει Ολυμπιακό άθλημα. Γι' αυτό ακριβώς και σου κάνω αυτό το ερώτημα. Το θέμα είναι ότι θεωρώ ότι για να γίνει Ολυμπιακό άθλημα δεν πρέπει να περιέχει βία, δεν πρέπει να περιέχει αίματα, που μέχρι τώρα και το LOL και το Call of Duty περιέχουν όλα αυτά. Και γι' αυτό είναι σε stand-by. Θεωρώ μελλοντικά ότι κάποιο ποδοσφαιρικό μπορεί να γίνει και Ολυμπιακό άθλημα και εκεί θα αλλάξουν άρδιν όλα τα δεδομένα, γιατί όταν μιλάμε για Ολυμπιακό άθλημα τα πάντα αλλάζουν. Επειδή ξέρουμε από τα ποδοσφαιρικά στέκια, τουλάχιστον από τις ομάδες που άλλοι μπορεί να έχουμε τα ρεπορτάζ και τα λοιπά και τα λοιπά, βλέπουμε ξαφνικά ενδιαφέρον από τους ίδιους παίκτες οι οποίοι μέσα στο χαμό αυτό των χρονιάς που περιλαμβάνει προπονητές, αγώνες, ταξίδια, να αφιερώνουν και πολλές ώρες στα e-sports, παίζοντας μεταξύ τους κάποιοι παίκτες για να περάσει η ώρα ευχάριστα κτλ. Έχει τύχει ποτέ ή θα ήθελες τουλάχιστον εσύ μελλοντικά να παίξεις κόντρα σε έναν ενεργή ποδοσφαιριστή? Ναι, θα ήταν ωραία εμπειρία. Έχει γίνει κιόλας και στη Θεσσαλονίκη. Έχει γίνει κάποια στιγμή αυτό με παίκτες του ΠΑΟΚ. Είχαν παίξει σε ομώνυμο παιχνίδι FIFA και κατά καιρού συμβαίνουν κάποια τέτοια. Προσωπικά δεν είχα την ευκαιρία. Θα ήθελα όμως να τη μοιραστώ, γιατί βλέπεις έναν ποδοσφαιριστή, έναν επαγγελματία ποδοσφαιριστή, με ένα ερασιτέχνη e-sports player που η αγάπη του για το ποδόσφαιρο τον έχει φέρει να παίζει τα αθλητικά παιχνίδια. Και να σου πω την αλήθεια, είναι και ένας καλός τρόπος να γίνει και μια πολύ καλή διαφήμιση και μια πολύ καλή πρόθεση. Θα περιμένεις όμως τον λόγο ποδοσφαιριστή να είναι το ίδιο καλός όσο είναι στο χορτάρι ή είναι κάπως διαφορετικό και να πεις ότι
καμία σχέση το ένα με το άλλο. Σίγουρα, η ικανότητα ή τα κουμπιά μπορεί να μην τα γνωρίζει ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Αν και βλέπουμε κατά καιρούς, όπως να το πω έτσι, ο Γκριεσμάν και όλοι αυτοί, κάθονται και παίζουν και ασχολούνται πάρα πολύ ενεργά με το, και με το FIFA και με το Pro. Θα σου έλεγα λοιπόν ότι τα αθλητικά παιχνίδια δεν είναι μόνο το χειριστήριο, έχει να κάνει και αντίληψη. Όταν έχεις απέναντί σου έναν ποδοσφαιριστή, γνωρίζεις το τετ-α-τετ που πρέπει να στείλει την μπάλα, γνωρίζει η κάθε την παλιά από που μπορεί να βγει, γιατί μην ξεχνάμε ότι η ζωή τους είναι το ποδόσφαιρο, η ζωή τους είναι το μπάσκετ, ξέρω εγώ. Οπότε θα περιμένω να δω έναν παίχτη ο οποίος θα διαβάζει πράγματα μέσα στο γήπεδο, γιατί είτε παίζεις σε ένα εναντίον ενός, αλλά κυρίως όταν παίζεις να στο γυρίσεις 11 εναντίον 11, όσες προπονήσεις να κάνεις, όσο καλός παίχτης και να είσαι, πάνω απ' όλα παίζει ρόλο η αντίληψη. Η αντίληψη είναι στο γήπεδο. Και πες λοιπόν ότι ενώ κλείνεις ένα αγώνα τώρα με την ομάδα του Ιωνικού, ξαφνικά απέναντί σας βρίσκεται την ομάδα που αντιπροσωπεύει τον Γκριεσμάν. Πώς αντιδράσεις? Εντάξει, θα είναι πολύ ωραίο να δούμε σε τι επίπεδο είναι επαγγελματίες παίχτες σε ομώνυμο 11 εναντίον 11. Αν και εγώ θεωρώ ότι θα είναι σε αρκετά καλό επίπεδο, γιατί θα ξέρουν πώς να παίξουν, πού να πασάρουν κτλ. Κτλ. Εμείς θα ξέρουμε κυρίως τα mechanics του παιχνιδιού. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτή η σύγκρουση. Θα βλέπεις την αντίληψη εναντίον παιχτών που γνωρίζουν το παιχνίδι από έξω και ανακατοτά. Τώρα πάμε στην ομάδα του Ιωνικού, στην οποία έχεις πάει πρόσφατα. Είμαι 2 σεζόν. Ενδιαφέρον από πλευράς της ποδοσφαιρικής ομάδας υπάρχει, δηλαδή έχετε γνωριστεί με τα μέλη του ποδοσφαιρικού τη ποδοσφαιρική ομάδα ή όχι? Έχουν γίνει επαφές και προσπαθούμε όλο αυτό, γιατί είτε όπως είμαι εγώ στον Ιωνικό, είτε Παναθηναϊκός, που και στον Παναθηναϊκό κάθε χρόνο οι βραβεύσεις του ερασιτέχνη για βολέι, για μπάσκετ γυναικών, περιλαμβάνουν και τα παιδιά των e-sports, άρα ανήκουν σε μια μεγαλύτερη, θα σου πω, οικογένεια, γιατί όταν μιλάς για ερασιτέχνη Παναθηναϊκό, εντάξει, Παναθηναϊκός λες και εκεί αρχίσουν όλα. Θα σου πω για τον Ιωνικό ότι έχουν γίνει προσπάθειες επαφής με την ΠΑΕ. Όλα έχουν να κάνουν με τα νομοσχέδια, όλα έχουν να κάνουν με τις, και με τους νόμους και με το τι επιτρέπεις και το τι δεν επιτρέπεις να συνεργαστούν. Ο ερασιτέχνης με την ΠΑΕ, γιατί μπορεί να παίζουμε ποδοσφαιρικό παιχνίδι, αλλά στην Ελλάδα μπορείς να ανοίγεις στον ερασιτέχνη. Ναι, θα ήθελα όμως να μου πεις έτσι, δηλαδή υπάρχει μια επαφή μεταξύ των ίδιων των ποδοσφαιριστών του Ιωνικού, να πούν από περιέργεια ποια είναι αυτά τα παιδιά που εκπροσωπούν το σύλλογο? Υπάρχει κυρίως επικοινωνία με την τεχνική ηγεσία, να σου το πω έτσι, με τους παίχτες όχι τόσο. Με τεχνική ηγεσία υπάρχει μια επικοινωνία για το λόγο το ότι θέλουμε να τους δώσουμε πλέον να καταλάβουν ότι αυτό το πράγμα που υπάρχει και τμήμα του Ιωνικού και όχι μόνο, αρχίζει και αυξάνεται, αρχίζει και μεγαλώνει, αρχίζει και ακμάζει, να σου το πω έτσι, οπότε είναι σιγά σιγά ευκαιρία αλλά και υποχρέωση, να σου το πω έτσι, με βάση τους κανονισμούς της UEFA, οι ομάδες που ανήκουν στην Α1 να έχουν τμήματα, τη Super League να σου πω, να έχουν τμήματα e-sport. Τώρα κάτι άλλο το οποίο μου έρχεται στο μυαλό να σε ρωτήσω είναι το εξής. Το ποδόσφαιρο, αυτό που ξέρουμε όλοι, είναι ένας προπονητής ο οποίος βγάζει τα προγράμματα των προπονήσεων, τα συστήματα τα οποία θα ακολουθήσουν σε κάποια παιχνίδια κτλ. Μπορεί το e-sports να γίνει ένας τύπος simulation κάνουν του ποδοσφαίρου με το δικό σας? Δηλαδή να πάρει κάποια στοιχεία ο προπονητής, ο κανονικός, για παράδειγμα τώρα στον ελληνικό, ο κύριος Εσπανός, να πάρει κομμάτι από το δικό σας πλάνο και να πει ότι ξέρεις τι, θέλω να παίξουμε έτσι, 4-3-3, θέλω να το παίξουμε όπως παίζουν τα παιδιά στα e-sports. Ή αντίστοιχα, ο δικός σας προπονητής να γυρίσει και να πει, μαγκές, εμείς θέλουμε να παίξουμε 4-2-3-1, όπως μπορεί να παίζει η κανονική ομάδα του. Θα σου ξεκινήσω και θα σου πω τι γίνεται και θα σου πάω λίγο διαφορετικά. Σίγουρα
Υπάρχουν πλέον άνθρωποι οι οποίοι παίζοντας ένα παιχνίδι πλέον πληρώνονται από ομάδες. Και αυτό έχει να κάνει με το Football Manager, το οποίο ανταποκρίνεται 100% σε μελλοντικά ταλέντα. Γίνεσαι προπονητής, να σου πω έτσι, εικονικός, σε μια ομάδα, την οδηγείς, τη φτιάχνεις, έχεις τα πάντα, έχεις τον πλήρη έλεγχο. Μέσα από εκεί λοιπόν πάρα πολλοί παίχτες, κυρίως στην Αγγλία νομίζω, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να γίνουν manager, είτε να γίνουν scouter, είτε έχουν ταλέντο στο να βρίσκουν νέους παίχτες. Μπορώ να σου πω ότι πολλές φορές έχει συμβεί να συζητάμε μεταξύ μας τακτικές και να λέμε ότι και στην πραγματικότητα, ξέρω εγώ, το back πρέπει να βοηθάει, ας πούμε, να ανεβαίνει, ή στην πραγματικότητα, ξέρω εγώ, το αριστερό, ξέρω εγώ, κεντρικός μέσος πρέπει να βοηθάει να είναι flexible το σύστημα, να σου πω έτσι, να είναι ρευστό, να αλλάζονται οι θέσεις στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Στο λέω αυτό τώρα γιατί υπάρχουν πολλές φορές που έχουμε ακούσει από πολλοί κόσμο, από πολλές παρέες, να λένε ότι τι, η Μπαρτσελόνα του Γκουαρδιόλα έπαιζε ένα παιχνίδι PlayStation. Ακριβώς. Και εκεί είναι που θέλω να στο τελειώσω. Γι' αυτό άρχισα ότι όντως έχουμε δει μέσα από το Football Manager άνθρωποι να παίρνουν επαγγελματικές ευκαιρίες. Άρα η ομάδα η ίδια αναζητά τέτοιους παίχτες. Από την άλλη, στο δικό μας κομμάτι, στο Pro Evolution αλλά και στο FIFA, πολλές φορές εξηγώ ότι έχει τύχει να συζητάμε και συστήματα και τακτικές που χρησιμοποιούνται στην πραγματικότητα από top ομάδες και να λέμε ότι γιατί να μην το δοκιμάσουμε. Απλά η μόνη διαφορά είναι ότι στα ηλεκτρονικά παιχνίδια υπάρχουν τα λεγόμενα bugs, να σου το πω έτσι, τα διάφορα κολλήματα ή διάφορα πράγματα τα οποία δεν μπορούν να κοπούνε. Με βάση τα mechanics του παιχνιδιού δεν μπορούν να κοπούνε. Οπότε όταν ένας επαγγελματίας, ένας πολύ καλός παίκτης τα γνωρίζει, θα προσπαθήσει να παίξει με αυτά κυρίως και μετά να προσπαθήσει να παίξει πραγματικό ποδόσφαιρο ή να αντιγράψει εντός εισαγωγικών τακτικές πραγματικού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε άλλο ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία. Πήγαμε. Λοιπόν, ήρθαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Λέγαμε λοιπόν νωρίτερα, Πέτρο, σχετικά με την σεζόν που ξεκινάει από Σεπτέμβριο μήνα. Μια σεζόν η οποία διαρκεί το πρώτο μισό τουλάχιστον τη σεζόν μέχρι Γενάρη. Θέλω να πεις πόσα παιχνίδια είναι, πόσες ώρες γενικά είναι κάθε αγώνας και γενικά πώς περιλαμβάνει αυτή η σεζόν του πρωταθλήματος. Όπως είπα και πριν, είναι δύο σεζόν κάθε χρονιά. Αρχίζουμε, παίζουμε δύο φορές τη εβδομάδα, Δευτέρα με Παρασκευή, δύο,
δύο παιχνίδια Δευτέρα, δύο παιχνίδια την Παρασκευή, σύνολο 4. Διαρκεί περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά τα δύο παιχνίδια καθαρό χρόνο. Και από εκεί και πέρα ο αριθμός έχει να κάνει, ξέρεις, και το πόσο μακριά θα φτάσει η ομάδα, καθώς μετά μπαίνουν και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τελειώνει και το πρωτάθλημα, μπαίνει και το εγχώριο κύπελο. Κατά μέσα ώρα θα σου πω εγώ ότι στην ομάδα μόλι παίζουν πάνω από 100 παιχνίδια επίσημα. Μπορεί να φτάσει και 90 με 100 παιχνίδια. 100 παιχνίδια νομίζω δεν φτάνει ούτε ο Μέση τη χρονιά. Καθαρά. Να μην βάλω τα φιλικά που κάνουμε για να φτιάξει χημεία, να το πω έτσι, προπονείς της ομάδας. Από εκεί και πέρα, αυτό το άλλο που ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής. Λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, για όσους μας παρακολούθησαν, ότι υπάρχει μια συνεργασία με την ΕΠΟ το τελευταίο διάστημα, προκειμένου να ενισχύσει τα e-sports και να φτιάξει μια εθνική ομάδα που θα αντιπροσωπεύει σε διεθνείς διοργανώσεις. Κατά πόσο βλέπεις ότι η κίνηση αυτή είναι προς το θετικό κομμάτι της και εάν έχουν γίνει πραγματικά, αν έχουν πει από τώρα οι βάσεις για να υπερηφανοδόμαστε μελλοντικά και να πούμε ότι ξέρεις τι, όντως έχουμε φτιάξει μια εθνική ομάδα η οποία θα μας φτάσει ψηλά. Σιγά σιγά τα βήματα θα σου πω εγώ. Η αρχή με τη συνεργασία της ΕΠΟ έχει γίνει. Μεταξύ της VGL, η οποία πήγε παρουσία στο project και έγινε η συνεργασία με την ΕΠΟ και επίσημα το κομμάτι του 2-2 προσωπήθηκε η εθνική μας στην, το ηλεκτρονικό παγκόσμιο τουρνουά του FIFA που φτάσαμε μια ανάσα για να εκπροσωπήσουν τα παιδιά από offline, να ταξιδέψουν στη Δανία για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο τελικό στάδιο. Οπότε μπορώ να σου πω πρακτικά, το οποίο είναι και το αγαπημένο μου κομμάτι, να μιλάμε με πράξεις. Γίνονται βήματα σιγά σιγά, αρχίζει και προχωράει όλο αυτό, αρχίζουν και βλέπουν και υπεύθυνοι ότι όλο αυτό πρέπει να αναπτυχθεί, γιατί μιλάμε το 2022 που τα πάντα είναι γύρω από την τεχνολογία, δεν γίνεται να λείπει ο ηλεκτρονικός αθλητισμός. Οπότε θεωρώ πολύ σύντομα στο μέλλον θα έχουμε και άλλες τέτοιες όμορφες ανακοινώσεις. Και αυτό που σίγουρα θα ρωτάει πολλοί κόσμοι είναι, είπαμε για Champions League, είπαμε για Europa League, πρωταθλήματα, κύπελα κτλ. Υπάρχει αντίστοιχα η διοργάνωση του Euro και του Mundial ή ακόμα είναι πολύ νωρίς για να συζητάμε κάτι τέτοιο? Στο κομμάτι του 11-11 είναι πολύ δύσκολο, γιατί θα χρειαστείς ένα τεράστιο χώρο για να φιλοξενήσεις τόσους πολλούς παίχτες. Όμως το κομμάτι του 1-1, 2-2, σε μεγάλη διοργανώση δεν γίνεται να λείπει ο ηλεκτρονικός αθλητισμός. Έτσι λοιπόν έγινε και το Euro, το οποίο ήταν κάτω από την αιγίδα του Pro Evolution Soccer του Pro. Τώρα έγινε το παγκόσμιο κύπελο που είναι κάτω από την αιγίδα της FIFA, της EA κιόλας. Οπότε βλέπεις ότι στο ευρωπαϊκό αλλά και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο δεν γίνεται να λείπει ο ηλεκτρονικός αθλητισμός από εκεί, καθώς είναι το ένασμα, είναι η αρχή για τους μεγάλους πρωταγωνιστές της μπάλας. Έρχομαι λοιπόν εγώ τώρα να ρωτήσω ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφιερώσει αρκετές εργατοώρες στο κομμάτι του ρεπορτάζ και θέλει να ασχοληθεί πραγματικά και με τα e-sports. Τι με συμβουλεύεις να κάνω? Να κάτσω αναπαυτικά στην καρέκλα σου, να πάρεις μια πολύ καλή καρέκλα, να έχεις υπομονή και να έχεις το γνώση αυτό, να γνωρίσεις τις ικανότητές σου και να θες να γίνεις ο καλύτερος. Νομίζω είναι το όταν θες να γίνεις ο καλύτερος, σημαίνει ότι γνωρίζεις ότι θα εργαστείς σκληρά, ότι θα χάσεις, ότι θα πέσεις κάτω, ότι θα είσαι στα πρόθυρα, ότι έλα εντάξει δεν γίνεται άλλο αυτό το πράγμα, δεν θα βελτιωθώ ποτέ. Αλλά εκείνο που σε πιάνει το πείσμα σου, η αγάπη σου για το ποδόσφαιρο, που λες ότι δεν γίνεται να αγαπάω το ποδόσφαιρο και να μην θέλω να είμαι από τους καλύτερους που παίζουν ποδόσφαιρο. Και να γίνω ένα με αυτό. Ακριβώς. Οπότε, αν έχεις πίστη και θες να γίνεις ο καλύτερος, τότε δεν είναι αργά. Το έχεις.
Λοιπόν, η χρονιά που ολοκληρώθηκε, βρήκε τον Ιωνικό σε ποια θέση? Χρονιά που ολοκληρώθηκε ήταν μια περίεργη χρονιά για μας. Σίγουρα όταν έχει συνηθίσει, όπως είπες, για να είσαι στην πρώτη-δεύτερη θέση. Θεωρώ εγώ προσωπικά, σαν Πέτρος, έχω το excuse, έχω την δικαιολογία ότι μια σεζόν μπορώ να κάνω την κοιλιά μου, η οποία ήταν η φετινή, καθώς τερματίσαμε τέταρτη στο εγχώριο πρωτάθλημα, αποκλειστήκαμε από την πρώτη φάση από το κύπελο και αποκλειστήκαμε από τα προημιτελικά στο Champions League. Μια χρονιά που βλέπεις με συνεχείς φαλιάρες. Σίγουρα, όπως και στις επιτυχίες, έτσι και στις αποτυχίες, το μεγαλύτερο μέρος είναι δικό μου. Πάντα. Όπως και το πήρα πάνω μου εν μέρη. Αλλά όπως είπα, όπως και στην πραγματικότητα, οι μεγάλες ομάδες, οι μεγάλοι παίκτες έχουν δικαίωμα για μια σεζόν να κάνουν κοιλιά. Θεωρούμε ότι από Σεπτέμβριο με το καινούριο παιχνίδι του eFootball 22 υπάρχει ξανά η όρεξη για την κορυφική δίψα. Γιατί όταν είσαι και πρώτος δεύτερος και να πάει μια φορά στράφη, λες, εντάξει, έχω πάρει τόσο. Από εκεί και πέρα, επειδή ξέρω ότι είσαι ήδη δύο σεζόν στο Ιωνικό, υπάρχει προοπτική να σε δούμε με τη φανέλα κάποιας άλλης ομάδας, να έρθει δηλαδή μια πρόταση ακόμα και από σύλλογο του εξωτερικού? Θα ήταν κάτι που θα σε ικανοποιούσε? Να σου πω την αλήθεια, επειδή το σκεφτόμουν και εγώ, με άγνωστα τα δεδομένα, θα συνεχίσω κι εγώ να παίζω σε ψηλό επίπεδο ή μπορεί να αλλάξω και παιχνίδι. Προς το παρόν απολαμβάνω τις διακοπές μου. Έχουν γίνει κάποιες θεωρητικές συζητήσεις και με άλλες ομάδες που έχουν χτυπήσει την πόρτα και με έχουν ρωτήσει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Θα συνεχίσω με τον Ιωνικό, θα συνεχίσω Ιωνικό, ζητή θα πας πουθενά. Τους λέω απλά το ότι θα ζυγίσω τα δεδομένα μου. Είμαι ανοιχτός σε όλες τις προτάσεις και στο ελληνικό και στο ξένο. Και στο τέλος θα δούμε. Περιμένω πώς και πώς και το καινούργιο παιχνίδι να ανοίξει το 11 εναντίον 11 για να δω κι εγώ σιγά σιγά τι θα κάνω. Ένα τελευταίο ερώτημα πρωτού αποδεσμεύσουμε κιόλας. Θα ήθελα να πω το εξής. Πώς αλήθεια συμβαδίζει οι σπουδές με το λόγο άθλημα? Όλα όπως είπα και πριν έχουν να κάνουν την ισορροπία. Ότι ναι, μεν είμαι ερασιτέχνης αθλητής, έχω μια πληρωμή από πίσω μου, αλλά έχω και μια ζωή. Δεν γίνεται να την αφήσω για ένα παιχνίδι, όπως και κανείς μας. Όλα έχουν να κάνουν με το ότι κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Εγώ αυτό που κερδίζω, σίγουρα είναι κάποιο εισόδημα, αλλά θα σου πω εγώ και μια παρέα. Μια διαφορετική παρέα από τους φοιτητές και τους φίλους μου που δεν ασχολούνται. Κάτι χάνω, μπορώ να σου πω ότι πολλές φορές μπορεί να τύχει να βγω λίγο λιγότερο. Αλλά θα βγω. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν θα κάτσω μέσα. Αλλά κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Μπορώ να σου πω ότι αυτό που μου έχει χαρίσει το e-sports δεν μπορώ να το περιγράψω. Είναι σαν να είσαι στο γήπεδο και να πανηγυρίσεις το πρωτάθλημα της ομάδας, μόνο που είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής αυτή τη φορά στα e-sports. Όταν κατακτήσαμε το κύπελο, το πρωτάθλημα και το Champions League, αυτά τα συναισθήματα δεν περιγράφεται, αυτή η αδρεναλίνη και η έκσταση που νιώθεις εκείνη τη στιγμή, γιατί ξέρεις ότι έχεις κατακτήσει την κορυφή. Είσαι το νούμερο ένα, είσαι στην κορυφή αυτή τη στιγμή. Αν κάτι λείπει όμως είναι η παρουσίαση του κόσμου. Σίγουρα. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο όταν, ειδικά όπως και τώρα θα σου πω, έτσι θα κάνω ένα μικρό promotion, όπως και το τρίμερο, θα γίνονται offline του τουρνουά που είσαι δίπλα στον άλλον και παίζεις. Εκεί λοιπόν είναι που έχεις την παρουσία κόσμου, βλέπεις από πίσω ότι σε κοιτάνε, σχολιάζουν αν έκανες σωστή πάσα, αν έκανες λάθος πάσα. Σε ένα εναντίον ενός μιλάω. Εκεί λοιπόν είναι που αν δεν το ζήσεις δεν μπορείς να καταλάβεις. Λοιπόν, αυτή ήταν μια ευχάριστη συζήτηση, μια ευχάριστη κουβέντα με τον Πέτρο Κούτρα, τον αθλητή e-sports του Ιωνικού Νικαίας. Να θυμίσω για όσους θέλουν να βρεθούν, το event αυτό που γίνεται, το Game and Food Festival, είναι στο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου, το επόμενο τρίμερο, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό, σε τρεις μέρες, Παρασκευή με Κυριακή. Παρασκευή με Κυριακή, οπότε δεν έχετε παρά να βρεθείτε όπως θα βρεθούμε και εμείς, να δούμε περί τίνος πρόκειται και φυσικά να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο σε σένα προσωπικά, αλλά
και στην ομάδα του Ιωνικού εν ώψη της νέας σεζόν. Να σας ευχαριστώ και εγώ για ακόμα μια φορά για την πρόσκληση αυτή. Θεωρώ ότι όπως κάθε άνθρωπο ασχολείται με τη δημοσιογραφία παράγεται έργο και είναι ευκαιρία και εμείς ως e-sports player αλλά και ο ηλεκτρονικός αθλητισμός να ακουστεί σε αυτή τη χώρα. Να δουν ποιοι είμαστε, ότι και εμείς ανήκουμε σε αυτό το σύνολο, δεν είμαστε κάτι διαφορετικό. Και σιγά σιγά όλοι μαζί να βοηθήσουμε ώστε να αναπτυχθεί και αυτό το κομμάτι και να αποφεληθούμε και από τις επενδύσεις που θα έρθουν. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ πάντως πιστεύω έτσι κλείνοντας ότι καλό θα ήταν και εμείς από την πλευρά μας να συμβάλλουμε σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή να δείξουμε περισσότερη προβολή από το να ασχολούμαστε με τα, όχι μόνο τα κοινά αθλητικά, αλλά γενικότερα με τις κοινές ειδήσεις, γιατί κουράζουν οι κοινές. Να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι. Να σε έχουμε και εσένα, αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά στις μελλοντικές εκπομπές. Θα ενημερωθούν και ποιος ξέρει, μπορεί να έρθει κι άλλος αντιπρόσωπος από άλλη ομάδα να αναπτύξουμε κι άλλα θέματα. Βεβαίως, γιατί όχι. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Πέτρος Κούτρας, όπως είπαμε και νωρίτερα, αθλητής της ομάδας του Ιωνικού των eSports. Αυτή ήταν η εκπομπή Flash Sport για σήμερα, Τρίτη 5 Ιουλίου. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια πάντα ώρα. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και φυσικά υγεία πάνω απ' όλα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.